ή το πόλεμο που γίνεται μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, το ξέρετε, δεν το ξέρετε, γιατί αποφάσισαν οι Γάλλοι να αποστασιοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για απεξάρτηση από το λιγνίτη και από τα πυρηνικά και κάνουν πυρηνικά εργοστάσια. Και υπάρχει πόλεμο Γερμανία και Γαλλία, γιατί οι Γάλλοι έχουν πλέον πλεονέκτημα ενεργειακό με τα νέα πυρηνικά του εργοστάσια, που σημαίνει φθηνή ενέργεια. Άρα οι βιομηχανίε τη μπορούν να ανταπεξέλθουν και μπορούν να υπερφαλαγίσουν τι γερμανικέ. Και γίνεται πόλεμο. Το ακούσετε κανένα κανάλι. Οικονομικό πόλεμο. Μεταξύ Γερμανία και Γαλλία. Το ακούσετε από κανένα κανάλι. Δεν θα τα ακούσετε ποτέ. Δεν βολεύει. Δεν θα τα ακούσετε πουθενά. Δεν βολεύει. Γιατί αυτέ οι ειδήσει είναι σημαντικέ ειδήσει τι οποίε τι Και τι στάβουν για να τι έχουν σε ένα κορόιδο να μην κάνει εξόριξη ο Μπιτσοτάκη, να μην κάνει εξόριξη ο Τσίπρα. Θα κάνει ο Κασελάκης τώρα. Α, ah, βέβαια. Yeah, το παιδί. Το παιδί που ψήφιζε Νέα Δημοκρατία, οικογενειακό και τώρα έγινε βελγέκα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα δω άλλο, παιδιά. Τι lifestyle είναι αυτή η πολιτική.